όλο αιώνιο. Για ξυπνήσεις μόνο μιας, τα κανάποδα οντουνιάς. Τα διανάποδα οντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει κι έχει πράσει κοκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει κι έχει πλάσει κοκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει κι έχει πλάσει κοκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Να ξυπνήσεις μόνο μιας, θα φτιάνω από τα οντουνιάς. Αυτοί έχουν αδειοδοτήσει, οι κυβερνήσεις εννοώ όλες, από το 12 μέχρι και σήμερα, την ΑΓΕΤ να καίει σκουπίδια και να γεμίζει καρκίνο την πόλη του Βόλου. Αυτοί αποψηλώνουν παρθένα δάση στη χώρα μας, περιοχές Νατούρα, στα άγραφα, σε νησιά, για να βάλουν ανεμογεννήτριες, άραγε για να πάρει φθηνό ρεύμα ο εργαζόμενος και ο αγρότης. Όχι βέβαια, για να κερδίσουν οι πολυεθνικές εταιρείες, τις οποίες πάρα πολύ καλά υπηρετούν, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε όχι σε αυτή τους την ψευτιά, την κοροϊδία, σε αυτή την αθλειότητα που νομίζουν ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι τρώνε κουτόχορτο. Θέλουμε με τη σημερινή μας κινητοποίηση, αγαπητές φίλες και φίλοι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες εργάτες και εργάτριες, η οποία γίνεται με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων και φορέων της πόλης μας, αγροτικών συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων, να δώσουμε πραγματική συνέχεια στον αγώνα μας κατά της καύσης των καρκινογόνων σκουπιδιών από την βιομηχανία της ΑΓΕΤ. Σήμερα δίνουμε απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουν όλο το προηγούμενο καιρό ότι ξεμπέρδεψαν από την απέτηση του βολιώτικου λαού να σταματήσει το έγκλημα που συντελείται στην πόλη μας. Ξέρετε, οι μηχανισμοί τους είναι πολύ πολύ ποικίλοι. Έχετε δει το προηγούμενο διάστημα η ΑΓΕΤ να κάνει χορηγίες, μάσκες στα νοσοκομεία, κοντέινερς, σε σχολεία κάνουν στέγες, λάπτοπ. Α, ωραίοι έτσι, αγαθοειδικοί και φιλάνθρωποι. Έχει την τακτική του όμως και αυτή η πολιτική τους να δημιουργήσει μία αίσθηση στον απλό πολίτη ότι τι να κάνουμε, αλλά κάτι κάνει και η ΑΓΕΤ. Είναι χάντρες στους εθαγενείς. Δεν τσιμπάμε με τις χάντρες τους, γιατί οι χάντρες τους μυρίζουν τοξικά αέρια.